Όλοι εμείς είμαστε εδώ γιατί ξέρουμε τον τρόπο και διαθέτουμε τα εργαλεία ώστε η ευχή να γίνει πραγματικότητα. Ήρθε για να μείνει η παράταξη Καλαμάτα Τόπο Ζωής, όπως είπαν τα μέλη της σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, ενημερώνοντας πως προχωρά ήδη η ίδρυση νομικού προσώπου που θα εκπροσωπεί την παράταξη. Θα έχει φυσικά διοικητικό συμβούλιο, εκτελεστικά όργανα κλπ. Ώστε να μπορεί να υπάρξει πραγματικά και όχι σε μια συνάθρηση ευκαιριακή για τις εκλογές, αλλά να έχει ένα μέλλον στον τόπο, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε γενικότερα με προτάσεις, με ιδέες. Θέλουμε να δείξουμε με αυτό το καταστατικό που θα στηθεί και την ένωση προσώπων που θα ιδρυθεί, ότι ήρθαμε για να μείνουμε. Μία από τις βασικές προτάσεις του Καλαμάτα Τόπο Ζωής που πρόσφατα παρουσιάστηκε ονομάστηκε η Εβδομάδα της Γειτονιάς μου. Ο Δήμος, σύμφωνα με αυτήν, θα έκανε μία διαίρεση της πόλης σε 12 γειτονιές ενότητες, στις οποίες θα δίνεται μία εβδομάδα για την καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, όλες οι διευθύνσεις του Δήμου, επιτόπου στη γειτονιά. Αφού θα έχει βεβαίως πρώτα υπάρξει ενημέρωση των κατοίκων ότι αυτή τη βδομάδα θα είναι η βδομάδα της γειτονιάς τους και ο Δήμος θα είναι εκεί παρόν να συνομιλήσει μεταξύ τους, να του υποδείξουν τα σημεία που έχουν πρόβλημα και να λύσουν ό,τι μπορεί να λυθεί επί τόπου και όλα τα υπόλοιπα να καταγραφούν και να δρομολογηθούν με τον τρόπο που πρέπει στα γραφεία, με τις μελέτες που πρέπει να γίνουν. Ειδική αναφορά έγινε από την επικεφαλής της παράταξης και δημοτική σύμβουλο, Τόνια Κουζή, στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, όπου έγιναν εκ μέρους της κάποιες παρεμβάσεις. Ενώ ο κ. Πουλόπουλος αναφέρθηκε στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, για τα οποία, όπως είπε, πρέπει να ενημερωθούν καλύτερα οι πολίτες. Η πρόταση που κάναμε εμείς ήταν μια ολιστική, ένα κομμάτι αυτού που λέμε εμείς ολιστική πόλη. Είχε να κάνει με τις διαδρομές, τις πράσινες διαδρομές, τον περιβαλλοντικό δηλαδή παράγοντα που θέλουμε να αναπτυχθεί σε αυτή την πόλη και να ενισχυθεί, αλλά και το ΣΒΑΚ Καλαμάτας. Δεν μπορούμε εμείς, σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, να αγνοούμε τη μεγαλύτερη δράση αυτή τη στιγμή της πόλης του αύριο. Άλλες πόλεις έχουν προσκαλέσει ή ακόμα καλύτερα προκαλέσει τους πολίτες τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Και συγκεκριμένα το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής κινητικότητας είχε σαν προϋπόθεση τη συμμετοχή των πολιτών. Θυμίζουμε πως όποιος επιθυμεί να ενημερωθεί για τις δράσεις του Καλαμάτα Τόπο Ζωής μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα topozois.gr.